γιαγιά μου. Και αυτό που καταφέραμε σήμερα ως συνδυασμός και ως κυλκής οφείλεται πρωτίστως σε εσάς. Σε εσάς που μας εμπνεύσατε για τον προγραμματικό μας ρόλο, σε εσάς που μας σταθήκατε δίπλα, σε εσάς που μας εμπιστευτήκατε και μας δώσατε δυνάμεις εδώ και 7 μήνες να παλεύουμε για να αποδείξουμε ότι οι καθαροί, οι έντιμοι, οι εργατικοί και οι αυτοδημιούργητοι μπορούν να καταφέρουν πολλά για το Κυλκής. Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές αυτές, γιατί η συγκινησιακή φόρτιση είναι μεγάλη. Η κούραση ακόμα μεγαλύτερη. Παρ' όλα αυτά, η χαρά στα πρόσωπά σας γιατρεύει κάθε μου σωματική πληγή και κάθε μου ψυχική ταλαιπωρία. Να είστε σίγουροι ότι αυτό που ξεκινήσαμε με αρχές και αξίες θα το διατηρήσουμε σε όλη τη διάρκεια της θητείας, που δεν θα είναι μόνο μία. Η δύναμή μας είστε εσείς. Χρειαζόμαστε τις παρατηρήσεις σας, χρειαζόμαστε τις συμβουλές σας, χρειαζόμαστε την κριτική σας, την καλοπροαίρετη κριτική, γιατί επιτέλους για να πάει μπροστά αυτός ο τόπος θα πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις διοίκηση και δημότες, να αγαπήσουμε τον τόπο μας και να κάνουμε πράγματα που δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Θα ήθελα πάντα να σας έχω δίπλα μου, πάντα να είστε μαζί μου και πιστέψτε μας ότι ό,τι κάνουμε το κάνουμε με μεράκι, με καλή προαίρεση, γιατί θέλουμε αυτός ο τόπος, αυτός ο ευλογημένος τόπος που λέγεται Κυλκής, η πόλη και τα χωριά μας, να πάει επιτέλους μπροστά. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες που πλαισίωσαν τον συνδυασμό, να συγχαρώ ιδιαίτερα αυτούς που έχουν εκλεγεί και πολύ περισσότερο να συγχαρώ αυτούς που δεν έχουν εκλεγεί. Ιδιαίτερα την τελευταία εβδομάδα, και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να αναφέρω, αυτοί που δεν είχαν εκλεγεί ή είχαν κάποιες υπόνοιες ότι δεν εκλέγονται, τρέξαν πολύ περισσότερο από τους εκλεγέντες. Και αυτό δείχνει ότι είμαστε ένας συνδυασμός κυβαρός, ένας συνδυασμός που έχουμε αρχές και δεν μας ενδιαφέρουν ούτε οι θέσεις, ούτε τα αξιώματα. Μας ενδιαφέρει μόνο η δουλειά για το Κυλκής, για να πάμε επιτέλους στο Κυλκής μπροστά. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό, τον Γιώργο Γιωργαντά, για την προσπάθεια που έκανε, τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ, τον Νινάτο Παπαδόπουλο, όλους τους αιρετούς της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τον κύριο Βεργίδη, τον κύριο Θεμαίδη, τον κύριο Γιαννόπουλο, όλους τους συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην ομάδα μας, οι οποίοι είναι είτε αντιδήμαρχοι είτε δημοτικοί σύμβουλοι. Να ευχαριστήσω επίσης και τον Δήμαρχο Κυλκής για τις συμβουλές τις οποίες μου έδωσε και για μένα ήταν καταλυτικές στην πορεία μου σε όλο το 7μηνο, ότι θα πρέπει να παλέψω, να μην έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν παρά μόνο σε εσάς, στους πολίτες και στους συνεργάτες. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία κάλυψαν όλη την προεκλογική μου περίοδο, την οικογένειά μου, τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου, τους γονείς μου, τα παιδιά μου, τα αδέλφια μου και όλους εσάς που μας πιστέψατε
πιστέψατε ότι αυτό που κάνουμε είναι αγαθό, αυτό που κάνουμε είναι καθαρό και δώσατε αξία στην προσπάθεια που ξεκινήσαμε στην αρχή μια μικρή ομάδα συνεργατών και αργότερα όλος ο συνδυασμός για να κάνουμε πράξη αυτά τα οποία οραματιζόμαστε για την πόλη μας και τα χωριά μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα συγκινητική και θα ήθελα να την αφιερώσω σε όλους τους συνδημότες και σε όλες τις συνδημότητες οι οποίες περιμένουν από εμάς να πάμε επιτέλους μπροστά αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Να είστε όλοι καλά. Siendo la mano, la memoria, y siendo la mano, la memoria.